γυρίζουν ή που θα έρχουν αμέσως, διότι ο βασικός μας στόχος, ξέρουμε ότι ο Ομικρόν όπως έχει έρθει εδώ πέρα κάποια στιγμή φαίνεται, αυτό λένε και τα δεδομένα, θα επικρατήσει και στη χώρα μας, αλλά να καθυστερήσουμε αυτή την παρουσία της Ομικρόν σε πολύ μεγάλο βαθμό, προκειμένου να έχουμε κερδίσει τους εμβολιασμούς που γίνονται τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό και παράλληλα να έχουμε πολύ περισσότερα δεδομένα, διότι το βασικό δεδομένο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι πολύ πιο μεταδεδική. Ευελπιστούμε ότι έχει λιγότερη νοσηρότητα. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Έχουμε λίγα στοιχεία ως προς την νοσηρότητα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθυστερήσουμε την παρουσία. Πάντως, έκτακτο σχέδιο έχετε εκφωνήσει, κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι μπορεί να είναι σε επίπεδο υπερμετάδοσης επικίνδυνη όμικρον. Εκπονείται έκτακτο σχέδιο. Αυτό είναι το θέμα μας. Ναι, προφανώς το έκτακτο σχέδιο είναι πρώτα απ' όλα να καθυστερήσει, να έχουμε περισσότερα δεδομένα και βέβαια αναλόγως των δεδομένων που θα παίρνουμε καθημερινά από τον ΕΟΔΗ ως προς την παρουσία της Ομικρόν, σε αυτήν την κατεύθυνση ό,τι μέτρο χρειαστεί να πάρουμε θα το πάρουμε. Έχουμε αποκλείσει συγκεκριμένα μέτρα που τα έχουμε πει, όπως είναι το lockdown, το γενικό lockdown, αλλά από εκεί και πέρα... Ποια δεν έχετε αποκλείσει, μπορείτε να μας αφήσετε έτσι να έχουμε μια εικόνα, να μας βοηθήσετε? Προσέξτε, πάντοτε η κατεύθυνσή μας ήταν οι περιορισμοί να αφορούν κατά βάση κυρίαρχα τους ανεμβολίαστους και βλέπετε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα και τώρα στις γιορτές που είμαστε η όποια κινητικότητα σε εσωτερικούς χώρους αφορά μόνο τους εμβολιασμένους και από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο μέτρο μπορεί να έχει κλιμάκωση προς την παρουσία των εμβολιασμένων θα γίνεται μόνο στοχευμένα, δηλαδή η βασική μας αρχή είναι να έχουμε πολλούς εμβολιασμούς. Δεν θέλουμε να δίνουμε ένα λανθασμένο μήνυμα ότι οι εμβολιασμένοι πιέζονται. Επειδή άκουσα μεγάλη κριτική και από κάποιους συμπολίτες μας που είναι να φύγουν έξω ότι αισθάνονται μια πίεση ότι θα κάνουν ένα τεστ, αυτό είναι ένα απαραίτητο μέτρο προς την παρουσία της Ομικρόν. Η Ομικρόν αλλάζει κάποια δεδομένα στα σκεπτικά όλων των χωρών. Βλέπετε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που αρχίζουν να παίρνουν μέτρα. Εμείς λοιπόν, αναλόγως της παρουσίας, αν χρειαστεί, θα πάρουμε μέτρα προσπαθώντας να διατηρήσουμε την κατεύθυνση που έχουμε. Αλλά να έχουμε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι τα μέτρα, δεν τα έχουμε. Όμως, ότι εκπονούμε σχέδια, παίρνουμε τα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ και είμαστε έτοιμοι για έκτακτο σχέδιο, ναι, είμαστε. Άρα μόνο το lockdown αποφεύγετε να πείτε, όλα τα υπόλοιπα να ανοίγουν. Τώρα, κύριε Υπουργέ, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό χθες στην ομιλία του κατά την συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην μελέτη των κυρίων Τσιόδρα και Λίτρα. Επειδή είστε επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας και προφανώς όλους αυτούς τους μήνες έχετε πάρει κι εσείς μια ενημέρωση που κι εμείς ενδεχομένως να μην τα ξέρουμε όλα, προφανώς δηλαδή δεν τα ξέρουμε όλα, θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτή η μελέτη πράγματι είχε περιέλθει στα χέρια της κυβέρνησης, γιατί καταλάβαμε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου εν τέλει μάλλον δεν είχε φτάσει, εκτός αν έχω αντιληφθεί εγώ κάτι διαφορετικά. Τι λέτε εσείς? Η συγκεκριμένη μελέτη που αναφέρεται στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει φτάσει, δεν υπάρχει γνώση. Στο ΔΕ Υπουργείο Υγείας δεν προκύπτει από την αναζήτηση που έκανα ότι υπάρχει επίσημη κατάθεσή της. Κάπου αλλού είχε φτάσει, στην κυβέρνηση ενώ σε κάποιο άλλο πόστο συνεργάτη του Πρωθυπουργού ενδεχομένως. Όχι, και δεν θα σας στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει φτάσει. Αν δεν έλεγε ο κύριος Λίτρας ότι εγώ την παρέδωσα, παιδιά, σε ανώτατο επίπεδο. Ποιο είναι αυτό το επίπεδο? Ναι, προσέξτε, γιατί εγώ σας λέω τώρα ως στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει φτάσει. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με τα Μέγαρο Μαξίμου. Στο Υπουργείο Υγείας, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι επίσημη κατάθεση δεν υπάρχει. Εγώ αναζήτησα αμέσως ούτε στο πρωτόκολλο ούτε σε οποιαδήποτε κατάθεση. Αν έχει γίνει οποιαδήποτε συζήτηση σε οποιοδήποτε επίπεδο, αυτός που το επικαλείται να βγει να πει που έχει γίνει. Είναι ξεκάθαρο. Περιμένουμε από τον κύριο Λίτρα να μας αποκαλύψει που την έχει καταθέσει. Τώρα, πείτε ότι την είχατε πάρει στα χέρια σας αυτή την έρευνα, πλέον είναι γνωστή αυτή η έρευνα. Με βάση τα στοιχεία αυτά που λέει η έρευνα, αν ο Θάνος ο Πλεύρης την είχε στα χέρια του, θα έκανε κάτι διαφορετικό, θα αλλάζατε κάποια πράγματα? Αυτό να σας πω είναι το κρίσιμο ερώτημα που λέτε, γιατί στην πραγματικότητα δεν προκύπτει ότι θα αλλάζαμε κάποια πράγματα και σας αναφέρομαι στο συγκεκριμένο. Τι λέει η μελέτη? Η μελέτη αναφέρει ότι ένα στοιχείο, ότι αν είναι πάνω από 400 διασωληνωμένοι, αυτομάτως υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα, τι πρέπει να κάνεις? Να μην φτάνει ο άλλος στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι όλο το διάστημα τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, είτε με lockdown, είτε με πίεση στους εμβολιασμούς, είχαν αυτή τη στόχευση. Δεύτερο στοιχείο, ότι θα πρέπει να έχουμε, επειδή υπάρχει προκύπτει ότι όσοι βρισκόντουσαν εκτός ΜΕΘ είχαν και
μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας. Βέβαια, αυτό είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που δεν ήταν αντικείμενο της μελέτης, δηλαδή ποιος κόσμος ήταν έξω, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά τους. Αυξήσαμε τις κλίνες εντατικής θεραπείας από τις 550 στις 1300. Αντικειμενικά δεν μπορούσαμε να αυξήσουμε παραπάνω. Και αυτό δεν είναι μόνο ως προς την κλίνη, είναι ως προς το γεγονός ότι το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν συγκεκριμένο όχι μόνο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Δεύτερον, τρίτον, ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερους εμβολιασμούς, το οποίο είναι κάτι το που πιστεύω ότι η κυβέρνηση με μεγάλο αγώνα το έχει κάνει και από τη στιγμή που ανέλαβα και εγώ και που μπήκαν οι υποχρεωτικότητες και εφαρμόστηκαν, υπήρξε και μια άνοδος κοντά στις 10 μονάδες. Και το τελευταίο στοιχείο που συνδέεται πάλι με την έρευνα και έχει να κάνει με την εν γέννη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εδώ πέρα θα σας πω, θέλω να είμαι ειλικρινής, και υπήρξε και ένα περιστατικό που είδατε στη Βουλή και με τον κύριο Πολάκη. Πρέπει να δούμε το πρόβλημα κατάματα. Απλά επειδή μιλήσατε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και δεν θέλω να το περάσουμε έτσι, σας άκουσα προχθές, δώσατε μια συνέντευξη και είπατε, το λέω έτσι στο περίπου, ότι σκέφτεστε την επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τις κατηγορίες που επιβαρύνουν το ΕΣΥ. Αυτό είπατε. Και θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι εκείνες οι ομάδες που επιβαρύνουν το ΕΣΥ, οι ηλικιακές, ή και ποιες επαγγελματικές ομάδες, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσαν να πάρουν σειρά σε ένα πιθανό υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και αν έρχεται και η σειρά των 50ρηδων, κύριε Πλεύρη. Θα σας πω, προσέξτε τι είπα. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως κινούνται οι εμβολιασμοί, κατά την εκτίμησή μου, δεν θα χρειαστεί καμία άλλη υποχρεωτικότητα. Γιατί τα νούμερα μας είναι καλύτερα από τα νούμερα της Άνοιξης που ήταν τα μεγαλύτερα. Τα ραντεβού κλείνονται συνέχεια, άρα δεν είμαστε δογματικοί υπέρ της υποχρεωτικότητας. Η υποχρεωτικότητα μπαίνει για να ενισχύσει τους εμβολιασμούς και για τις ομάδες που κινδυνεύουν. Από τα στοιχεία που έχουμε ακόμα και σήμερα, η ηλικιακή ομάδα που κινδυνεύει κατά βάση είναι η άνω των 60. Άρα δεν φαίνεται να υπάρχει ανάγκη υποχρεωτικότητας. Αυτό το οποίο είπα και το λέμε με έναν ξεκάθαρο τρόπο είναι ότι αν χρειαστεί επέκταση. Θα παραμείνουμε στο πλαίσιο το συγκεκριμένο, όχι το διαχωρισμό σε κατηγορίες επαγγελμάτων, αλλά πάλι θα μείνουμε σε ένα κριτήριο το οποίο είναι επιβάρυνση του ΕΣΥ, δηλαδή σε κόσμο που μπορεί είτε να έχει. Ηλικιακό επιπλέον, δεν θα είναι όμως το κριτήριο. Φαντάζομαι δεν δε πιστεύω όμως ότι θα χρειαστεί. Μπορεί να μην είναι μόνο ηλικιακό, μπορεί να είναι ενδεχομένως και θέματα συνοσηρότητων που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι και αυτά όλα. Αλλά πιστεύω και να σας πω αυτό, το πιστεύω με βάση τα στοιχεία που έχω, ότι κινείται σε τέτοιο επίπεδο εμβολιασμού που δεν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω Υπουργέ, από αυτό που γίνει τώρα. Επειδή αναφερόμαστε συνέχεια στους άνω των 60, οι άνω των 60 που έχουν εμβολιαστεί, τους έχετε βάλει να κάνουν και τρίτη δόση. Εάν δεν κάνουν την τρίτη δόση, θα υποστούν και αυτοί το κατοστάρικο, το σκέφτεστε? Όχι, όχι. Αυτό που έχουμε πει όμως είναι ότι μπαίνουν στους περιορισμούς ουσιαστικά σαν να είναι ανεμβολίαστοι, δηλαδή από τις 13-12, όπως γνωρίζετε, στην πραγματικότητα εμπίπτουν στους ίδιους περιορισμούς με όσους δεν έχουν κάνει. Δεν έχουν ολοκληρώσει τις δύο πρώτες δόσεις. Επειδή πρόσφατα ήσασταν και στις Βρυξέλλες, στη σύνοδο που είχατε, έχετε καμιά εικόνα, κύριε Υπουργέ, εσείς που πηγαίνετε στα φόρα για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, πόσο καιρό θα κρατάει αυτό το πιστοποιητικό? Ναι, προσέξτε, γιατί υπήρχαν δύο θέσεις. Η μία θέση που ήταν των χωρών που θέλανε έναν πολύ μακρύ χρονικό διάστημα, μιλούσαν για μίνιμουμ 12 μηνών. Εμείς ήμασταν στις χώρες που θέλαμε το λιγότερο δυνατό στο να ισχύει. Αυτό που επικράτησε τελικά είναι ότι ισχύει για 6 μήνες και έχει επιπλέον 3 μήνες χρόνο προκειμένου να εμβολιαστεί. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για 9 μήνες. Κάναμε και την τρίτη δόση, δηλαδή. Όχι, έχει σημασία γιατί πολλοί. Όχι, μετά την τρίτη δόση, προσέξτε, μετά την τρίτη δόση, με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει θέμα λήξης του πιστοποιητικού. Α, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Υπουργέ, βάλτε με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, αποφασίσαμε μόνο στις δύο δόσεις 9 μήνες. Βάλτε μια τελεία. Αν κάνει τρίτη δόση αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ημερομηνία. Το ξεκαθαρίστε. Βάζουμε στην κουβέντα μας την Τζορτζίνα Μαλιαρόση, που είναι με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Λαϊκό Νοσοκομείο, τον κύριο Αντωνόπλο. Τον γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Τον εργαζόμενο. Για να μας πούν και οι εργαζόμενοι πώς βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση μέσα. Πού είναι στη μάχη, μέσα στα νοσοκομεία. Καλημέρα, κύριε Αντωνόπουλε. Γεια σας, κύριε Αντωνόπουλε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα. Ας προσγειωθούμε λοιπόν στην σκληρή πραγματικότητα στα δημόσια νοσοκομεία και ειδικά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, γιατί από τη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Υπουργό φαίνεται ότι πάει να αεροποιηθεί μια κατάσταση. Η κατάσταση είναι σκληρή.
Τα δημόσια νοσοκομεία είναι σε χειρότερη κατάσταση από πέρυσι και να πω γιατί. Διότι λείπουν 7.000 σε αναστολή και 3.000 σε σύνταξη, με αποτέλεσμα 10.000 λιγότεροι σε ό,τι αφορά το λαϊκό. Λείπουν 62 άνθρωποι σε αναστολή, 30 σε σύνταξη και άλλοι 80% από την νοσηλευτική υπηρεσία τον περασμένο χρόνο. Έχουμε λιγότερες δυνάμεις να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέταρτο κύμα της πανδημίας με τις μεταλλάξεις όμικρον κτλ. Και θέλω να ξέρει, επειδή είναι ο κύριος Υπουργός, το λαϊκό νοσοκομείο δεν είναι νοσοκομείο μιας νόσου COVID-19, διότι έχουμε δώσει 80 κρεβάτια για τον COVID με αποτέλεσμα, όταν εφημερεύουμε, αύριο για παράδειγμα, γίνεται Βοσνία-Ερζεγοβίνη εδώ, με αποτέλεσμα να συνοστίζονται οι πολίτες, να δημιουργούνται ράντζα. Η τελευταία εφημερία της Παρασκευής είχαμε 40 ράντζα. Και στα ράντζα καταλήγουν οι πολίτες, όπου είναι σε μια πολύ τακτικά δύσκολη κατάσταση. Τακτικά χειρουργία γίνονται, κύριε Δονόπουλε. Θέλω να γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή τι μας ζητάνε τώρα. Τακτικά χειρουργία. Ακούστε, είχαμε 2 πολύτιμες χειρουργικές κλινικές. Είχαμε 40 και 40 κρεβάτια. Όταν κλείνουμε τη μία χειρουργική κλινική και την κάνουμε COVID, την πανεπιστημιακή κλινική, φαντάζεστε ότι έχει ροή ο ασθενής από την εισαγωγή του μέχρι το χειρουργείο. Από εκεί και έπειτα θέλω να πω το εξής. Εμείς είμαστε στο τέταρτο κύμα. Είμαστε με πολύ λιγότερες δυνάμεις. Το ξέρει ο Υπουργός. Και είχε πει ο κύριος Υπουργός, και είναι λεβέντης να αναγνωρίζει και τα λάθη του, ότι θα αποκατασταθούν άμεσα οι 7.000 αναστολή. Για να τον σε ό,τι αφορά το λαϊκό, έχουν φύγει 62, έχουν έρθει 3 διοικητικοί. Ωραία. Είναι ευκαιρία να πάρει κανένας άλλος. 3 διοικητικοί. Δεν έχουν έρθει. Για να ακούσουμε, κύριε Υπουργέ, ακούσατε κάποια πράγματα που λέει ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο πρόβλημα, λοιπόν, έτσι. Είναι μέσα στη μάχη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η πίεση στο σύστημα είναι κατά βάση συγκριτικά με πέρυσι ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά η οικονομική και η κοινωνική ζωή του τόπου και κατά βάση η πίεση είναι από τα non-COVID περιστατικά. Τουλάχιστον στην Αθήνα, που δεν είχε την πίεση που είχε η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, κυρίαρχα, αλλά και η Θεσσαλία, η όποια πίεση του συστήματος από αυτά τα στοιχεία που έχουμε αφορούν κυρίως τα non-COVID περιστατικά και το ίδιο ισχύει και για το λαϊκό. Από εκεί και πέρα. Αυτή τη στιγμή συνολικά στο σύστημα έχουν μπει 16.000 κόσμος. Συνολικά στο σύστημα από τότε που παρέλαβε το 19 η Νέα Δημοκρατία. Οι ελλείψεις οι οποίες υπήρχαν προσπαθήσαμε να τις καλύψουμε με μιλάμε για τον COVID, κύριε Υπουργέ, ποιο 19. Μιλάμε μαζί που σας λέω, ναι, από τότε που μπήκα, από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση έχουμε 16.000 κόσμος. Μπήκε 16.000 κόσμος. Οι 7.000 ναι, οι οποίοι αναφέρεται. Ας πούμε όλη την αλήθεια στιγμή, ότι οι 15. Κύριε Υπουργέ, να πούμε την αλήθεια. Την αλήθεια να πούμε. Την αλήθεια. Γιατί οι 15.000 την αλήθεια, που λέτε, η αλήθεια οι 12.000 είναι επικουρικοί όπου λήγουν το Μάρτι. Βέβαια, τι θα πούμε, μισό λεπτό. Επικουρικοί τι σημαίνει. Λήγουν το Μάρτι. Λήγουν το Μάρτι. Ωραία, να μας πείτε κύριε Πλεύρη. Επικουρική λήγουν 31 τρίτου. Δίνεται με το σταγονόμετρο. Οι απαντήσεις μπορεί να μην αρέσουν. Αλλά το Μάρτι, 31 Μάρτι φεύγουν. Κύριε Αντωνόπουλε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο να απαντήσει, ο κύριος Πλεύρης βάλετε αρκετά θέματα. Να δούμε τι θα γίνει από το Μάρτιο και μετά να μας πει. Κύριε Πλεύρη, ολοκληρώστε γιατί δεν ακούστε. Ναι, αλλά εμείς καταγγείλαμε πρώτη. Και ακούγεται η καταγγελία σας. Εμείς καταγγείλαμε εδώ από το λαϊκό τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ το Μάρτι. Εγώ προσωπικά κατήγγειλα τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ εδώ και ο προκάτοχος υπουργός, όχι ο κύριος Πλεύρης, έψαχε να βρει τη συκοφαντική δυσφήμιση. Καταγγείλαμε το Μάρτι και έχουμε αυτή τη στιγμή στο λαϊκό. Υπήρχαν αυτές τις μέρες 6. Ναι, ναι, τώρα κύριε Πλεύρη, υπάρχουν 6 διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στο λαϊκό. Οι 2 πέθαναν. Οι 2 είναι μέσα. Οι 2 είναι μέσα τώρα και οι άλλοι 2 βγήκαν μέσα. Επειδή έχετε μέσα αρκετές, καταλάβατε. Απαντήστε, απαντήστε. Για να σας χαιρετήσουμε κιόλας. Λοιπόν, όπως είδατε, λοιπόν, υπάρχει 12.000 κόσμος και συν 4-16.000 κόσμος παραπάνω και το ερώτημα είναι αν είναι επικουρική μόνιμη. Είναι επικουρική. Και το Μάρτιο που λήγει το εξάμεινο το οποίο έδωσε ως παράταση, προφανέστατα για όσο υπάρχει ανάγκη θα παρατείνεται το εξάμεινο. Άρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα υπάρχει κόσμος. Ειδικά στην Αθήνα, έχω πάρει τα στοιχεία, χθες τα έχω τα στοιχεία και θα τα παρουσιάσω αύριο σε ερώτηση που μου έχει κάνει ο κύριος Ξανθός. Ειδικά στην πρώτη είπε στην Αθήνα. Ειδικά στην πρώτη είπε στην Αθήνα, δεν υπάρχει καμία έλλειψη σε προσωπικό. Είναι από τις περιοχές που υπάρχει μια στήριξη πολύ μεγάλη. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι προφανώς υπάρχουν παθογένειες και πίεση στο ΕΣΥ και διαχρονικά υπήρχε πίεση. Και θα τις δούμε και σε άλλες, κύριε Πλεύρη, θα μας κάνετε την τιμή.